δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, και θα παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα με τα όσα συζητούσαμε πριν πάμε στην διακοπή για τις διαφημίσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι δρομολογείται ο σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών. Καλύτερα αργά παρά ποτέ, θα πούνε κάποιοι, μιας και είναι κάτι το οποίο το ζητούσαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εδώ και δεκαετίες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για να μπει ένα φρένο στον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλευόμαστε εντός και εκτός εισαγωγικών τις περιοχές αυτές. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Πέτρο Λιμπεράκη, ο οποίος είναι μαζί μας, είναι βιολόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Η χαρά είναι δικιά μας. Και, κύριε Λιμπεράκη, μετά από 30 και πλέον χρόνια δρομολογείται επιτέλους μια τέτοια εξέλιξη. Ναι. Οι περιοχές για τις οποίες συζητάμε είναι κομμάτι του πανευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000. Δηλαδή η υποχρέωση δεν είναι μόνο εθνική, έχουμε υποχρέωση και απέναντι στην ευρωπαϊκή κοινότητα και δυστυχώς προχωράνε τα πράγματα συνήθως μόνο με απειλές προστήμων ή δικαστηρίων. Όντως, τα προεδρικά διατάγματα που βάζουν τους κανόνες στις προστατευόμενες περιοχές έπρεπε να έχουν βγει τουλάχιστον 2 δεκαετίες, ίσως και παραπάνω. Τώρα υφιστάμεθα την απειλή των προστήμων και δεχόμαστε και πρόστιμα, αλλά η ερώτηση δεν είναι να το κάνουμε για τα πρόστιμα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να. Δεν θα έπρεπε να έχουμε γίνει τόσα χρόνια, ναι, κύριε Λιμπεράκη, γιατί μιλάμε για περιοχές και θα μας πείτε εσείς για ποιες περιοχές συζητάμε τώρα, για να καταλάβει έτσι και ο κόσμος, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, πολλές φορές άναρχη επισκεψιμότητα, με ό,τι προβλήματα μπορεί να δημιουργεί για το περιβάλλον αυτό. Πόσο μάλλον δεν προστατεύεται και αυτές οι περιοχές. Και πείτε μας αρχικά για ποιες περιοχές μιλάμε και τι είναι εκείνο το οποίο δρομολογείται λοιπόν ακριβώς, για να μπούμε και στο κλίμα της συζήτησης. Ωραία. Αυτή η διαβούλευση που μία της φάση έκλεισε προχθές στις 31 του Αυγούστου, του Οκτώβρη, ναι, είναι αυτές της Δυτικής Κρήτης. Είχε προηγηθεί, έχει γίνει η αντίστοιχη συνάντηση για τις περιοχές της Ανατολικής Κρήτης, είναι ένα βήμα μπροστά, προηγήθηκαν. Οι περιοχές της Δυτικής Κρήτης αφορούν κυρίως περιοχές Natura στον νομό Χανίων, αρκετές γνωστές, όπως ας πούμε Λαφωνή, Συμπάλος, Λευκά Όρη που έχει το φαράγγι της Αμαριάς που ήταν και εθνικός δρυμός, ή η λίμνη του Κουρνά, αλλά είναι και κάποιες άγνωστες, μικρότερες, αλλά όχι με μικρότερη αξία, όπως είναι η λίμνη της Αγιάς, όπως είναι η μεγαλύτερη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή που έχουμε στην Ελλάδα, που πιάνει όλες τις νότιες και δυτικές ακτές της Κρήτης και αφορά κυρίως τα κοιτόδη, έγινε κυρίως δηλαδή για φάλαινες και δελφίνια έχει γίνει αυτή η περιοχή, και άλλες μικρότερες. Να μην σας απαριθμίσω, συνολικά αν τις μετρήσουμε είναι 23. Κύριε Λιμπεράκη, να πούμε ότι αυτή, το είπατε κι εσείς, είναι η πρώτη φάση διαβούλευση. Ουσιαστικά είναι η διαβούλευση που γίνεται από τους μελετητές των σχεδίων. Ναι. Μετά θα γίνει η επεξεργασία των προτάσεων και θα ακολουθήσει η νέα διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος πια. Ωραία. Να δούμε λίγο δηλαδή τα διαδικαστικά. Ναι. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη είναι η βάση που περιγράφει τι έχουμε στην περιοχή και βάζει και πολύ χοντρούς κανόνες. Έχουμε πρώτη ζώνη προστασίας, την πιο αυστηρή, δεύτερη, τρίτη. Ωραία. Και τι προτείνει για επιτρέπεται, απαγορεύεται. Αυτό το κομμάτι της μελέτης έγινε διαβούλευση τώρα. Το κομμάτι το τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, τι επιτρέπεται κατεξοχήν, γιατί δεν είναι καλό να μιλάμε για απαγορεύσεις. Πρακτικά δεν μπορώ να σκεφτώ και κάποια απαγόρευση που να έχουμε βάλει ή να έχει μπει από την ομάδα. Είναι ένας περιορισμός ή ορισμός των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Έτσι. Αυτό το κομμάτι λοιπόν αποτυπώνεται σε νόμο που είναι το προεδρικό διάταγμα και στη συνέχεια όταν φτιαχτεί το προεδρικό διάταγμα στην τελική του μορφή θα έρθει η δεύτερη φάση διαβούλευση την οποία θα προκαλέσει το Υπουργείο και πάλι εκεί θα τοποθετηθούν οι φορείς όλοι και θα πούνε συμφωνούν ή διαφωνούν. Και κλείνει το όλο θέμα φτιάχνοντας ένα σχέδιο διαχείρισης που λέει πώς θα πετύχουμε αυτά που προβλέπονται στην ΕΠΜΗ, πώς θα πετύχουμε ας πούμε τη μείωση της τάδε πίεσης ή της τάδε απειλής ή την αύξηση του τάδε προστατευτέου. Φτιάχνεται μια δεύτερη μελέτη, το σχέδιο διαχείρισης. Αυτά πάνε όλα μαζί. Είναι όλο δηλαδή στο ίδιο πακέτο που προωθεί το Υπουργείο τώρα. Το σχέδιο διαχείρισης είναι μια λεπτή ισορροπία, κύριε Λιμπεράκη, με την έννοια πια ότι από τη μία καταλαβαίνουμε ότι οι φορείς θα θέλουν να προστατεύσουν τις περιοχές αυτές, από την άλλη όμως να μην τις αποκλείσουν και από αυτό που λέγεται και τουριστικό προϊόν, αν θέλετε, ακόμη, η προσβασιμότητα του κόσμου και της επισκεψιμότητας για τους χύψη λόγους που έχουν να κάνουν με την προβολή της Κρήτης. Είναι μια λεπτή ισορροπία αυτή? Η γρήγορη απάντηση είναι ναι. Να σας πω. Όμως, γιατί με ενδιαφέρει να διαλύσω αυτό το μύθο. Ποτέ από το σχεδιασμό του το δίκτυο Natura δεν έλεγε αποκλείστε τον άνθρωπο. Ναι. Πουθενά, ίσα-ίσα. Λέει ότι πρέπει να βρούμε τρόπους ο άνθρωπος να συμμετέχει. Ο άνθρωπος είναι κομμάτι της φύσης, δεν μπορούμε να τον βγάλουμε. Μία, λέω πολύ συχνά σε φίλους που είμαστε στα Λευκά Όρη που είχαμε αντίστοιχες τέτοιες συζητήσεις. Τα Λευκά Όρη, άμα δεν είναι ο άνθρωπος μέσα, είναι ένας ορός από πέτρες. Ναι. Δεν έχει καμία αξία. Είναι πολύ καθυσιαστικό όπως οι όροι πρέπει πολύ... να είναι, με ποιους όρους, τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Πρακτικά είναι πράγματα που κάνουμε μέχρι σήμερα, αλλά με κάποια όρια, όχι άναρχα, όπως και εσείς και εγώ όταν επισκεπτόμαστε μια υψηλής αξίας περιοχή που μας αρέσει. Μας ενοχλεί όταν είναι όλη η κατάσταση άναρχη, να μπαίνουν ομπρέλες παντού, να είναι κόσμος παντού, τα αυτοκίνητα πάνω στην παραλία. Αυτό μας ενοχλεί όλους. Τα Λευκά Όρη, βεβαίως, αν δεν κάνουμε λάθος, έχουν μπει και σε αυτά τα περίφημα απάτητα βουνά, σε αυτό που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν ξέρω τώρα αυτή η ιστορία ακριβώς πρακτικά τι θα σημαίνει. Αυτή είναι μια ιστορία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, γιατί εμείς το προβάλαμε ως απάτητα βουνά. Η βασική μελέτη, η επιστημονική μελέτη που πάτησε το Υπουργείο για να το θεσμοθετήσει, πάει παράλληλα με τη θεσμοθέτηση. Δηλαδή το λαμβάνει υπόψη στη Συνθήκη Περιβαλλοντική. Ο επίσημος τίτλος είναι «Περιοχές ανευδρόμων». Σκεφτείτε ότι η μεγαλύτερη περιοχή στην Ελλάδα χωρίς δρόμους είναι τα Λευκά Όρη. Δηλαδή ολόκληρη Πίνδος, Όλυμπος, Ροδόπη, τεράστιες, πολύ μεγαλύτερες περιοχές. Πόση ζημιά έχουμε κάνει, πόσους εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων έχουμε ανοίξει, που έχουμε φτάσει και στο πιο ακραίο σημείο, στριμώχνοντας τη φύση, για να σας το πω με απλά λόγια. Πρέπει να πούμε κι εμείς να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Εγώ το κρατάω αυτό που λέτε, χωρίς να μιλάμε για αποκλεισμό, αλλά να κάνουμε και ένα βήμα πίσω σε περιοχές που πρέπει να προστατευτούν. Δηλαδή, το πρέπει, νομίζω ότι πρέπει να το κατανοήσουμε, όλοι. Σαν χρονοδιάγραμμα, όλη αυτή η διαδικασία, σαν ολοκλήρωση, να προχωρήσει, να κλείσει. Πότε το βλέπετε να γίνεται, δηλαδή, να τα έχουμε τα προεδρικά διατάγματα? Η μέχρι σήμερα εμπειρία δεν επιτρέπει κανένας να είναι αισιοδόξος. Ελπίζουμε να ακολουθεί. Δηλαδή, ήδη ο σχεδιασμός ήταν να έχουμε τα προεδρικά διατάγματα στο τέλος του 2022, όταν ξεκίνησε ο σχεδιασμός του ΙΠΕΝ. Τώρα είμαστε στο τέλος του 2023 και βλέπω δύσκολο μέχρι το τέλος του 2024 ενδεχομένως. Ελπίζω. Αλλά θα ήθελα να γυρίσω στην προηγούμενη σας ερώτηση για τα σχέδια διαχείρισης. Αυτά είναι κάποιες πιο ελαστικές προβλέψεις. Γιατί κανένας δεν υπάρχει εκ Θεού αλήθεια ότι τόσοι άνθρωποι μπορούν να πάνε στον Πάλο, τόσες δραστηριότητες μπορούμε να έχουμε στο Ελαφωνήσι. Με βάση τα δεδομένα κάνεις ένα σχεδιασμό και υποχρεωτικά παρακολουθείς αυτό το σχεδιασμό. Έφερε τα αποτελέσματα που θέλεις. Εάν τα έφερε, καλώς τον συνεχίζεις. Αν όμως δεν τα έφερε ή μειώθηκε ακόμα και η δραστηριότητα του ανθρώπου περισσότερο από όσο τέτοιο, πρέπει να κάνεις τροποποιήσεις και έτσι. Τα διαχειριστικά σχέδια δεν έχουν τη βαριά μορφή προεδρικού διατάγματος που αλλάζει πιο δύσκολα, αλλά είναι κάποια προβλέψεις που μπορούν να αλλάξουν πιο εύκολα μέσα στον χρόνο, ανάλογα όμως απαιτώντας διαρκή παρακολούθηση, να ξέρεις τι κάνεις, τι επιπτώσεις έχουν αυτά που σχεδίασες. Για τη φύση και τον άνθρωπο. Σε κάποιες περιοχές από αυτές που αναφέρετε και αφορούν και αυτά τα σχέδια, νομίζω ότι σχεδιάζονται είναι στα σκαριά και τουριστικές επενδύσεις. Και εκεί νομίζω έχουν βάλει και κάποιες κόκκινες γραμμές και οι εμπλεκόμενοι δήμοι. Παραδείγματος χάρη, αν δεν κάνω, στα Φαλάσσανα, στο Ελαφονήσι. Τώρα, τι ακριβώς θα γίνει με αυτές τις επενδύσεις? Κοιτάξτε, η περιβαλλοντική νομοθεσία ή επί μη τα προεδρικά διατάγματα δεν φτιάχνουν καινούριους νόμους. Έρχονται και κατά κάποιο τρόπο, να σας το πω με ένα κατανοητό τρόπο, συμπυκνώνουν την υφιστάμενη νομοθεσία σε αυτές τις περιοχές, βάζοντας συγκεκριμένους όρους. Δεν φτιάχνεται καινούριος νόμος, ας πούμε, έτσι. Με βάση τους υφιστάμενους νόμους, ας πούμε, σήμερα που μιλάμε, στις περιοχές Natura δεν επιτρέπεται σε συγκεκριμένες ζώνες οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήδη μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες είναι μέσα σε περιοχές Natura. Δηλαδή δεν απαγορεύει το ένα το άλλο, είναι θέμα ζώνωσης, σε ποια ζώνη μπορώ να το επιτρέψω, ποια όχι. Τώρα, εάν μια ζώνη, ας πούμε, επιτρέπει, σύμφωνα με τον νόμο, επιτρέπει την πρόβλεψη ξενοδοχειακών μονάδων έως 150 κλίνες. Το αν θα μπουν μία τέτοια μονάδα ή 10 τέτοιες μονάδες δεν μπορεί να είναι στην περιβαλλοντική πρόβλεψη. Πρέπει και το τοπικό σχέδιο, δηλαδή το γουπουσού, τα γενικά πολυδομικά σχέδια, τα ΣΧΟΑΠ, σε μικρότερους δήμους, να πούνε εμείς έτσι βλέπουμε την περιοχή μας. Δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ταβάνι που έχει, το όριο που έχει βάλει η ειδική περιβαλλοντική. Αλλά θέλει και τοπική εξειδίκευση που δεν μπορεί να είναι η ίδια, ας πούμε, τι να σας πω, στο Ελαφονήσι και στην παραλία της Γεωργιούπολης. Νομίζω είναι προφανές, όλοι είναι τελείως διαφορετικοί. Αυτά τα σχέδια δράσης, και αν μιλήσουμε λίγο πιο, να μιλήσουμε ευρύτερα, και πέρα από τις περιοχές Natura, δεν θα έπρεπε να είναι ένας ωραίος μπούσουλας, ένας καλός μπούσουλας και για τους τοπικούς φορείς και για τις δημοτικές αρχές και για την περιφερειακή αρχή, όπου εμπλέκεται ο καθένας, σε συνεργασία με φορείς όπως εσείς που εμπλέκεστε και μπορείτε να γνωμοδοτήσετε, να πείτε τη γνώμη σας, να πείτε την συμβουλή σας, για να δούμε τελικά σε περιοχές που δεν είναι Natura όπως είπα και πριν, αλλά μπορούν να αναπτυχθούν στη βάση ενός σχεδιασμού και να μην υπάρχει το ανεξέλεκτο. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε μόνο την ομπρέλα όπου είναι η περιοχή. Η ερώτησή σας είναι εξαιρετική και είναι και ένα επιχείρημα που χρησιμοποιώ πολλές φορές. Μας ενδιαφέρει να έχουμε τις 10, 20, 40 προστατευόμενες περιοχές που είμαστε τυχεροί στην Κρήτη. Έχουμε πάρα πολλές συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί συγκυριακά έχει διατηρηθεί σε καλή κατάσταση ή σχετικά καλή το περιβάλλον. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τις προστατευόμενες περιοχές που να γίνεται μια, ας πούμε, καλή διαχείριση και γύρω-γύρω να γίνεται χαμός. Η προνομιακή προσέγγιση που γίνεται στις προστατευόμενες περιοχές ιδανικά πρέπει να διαχυθεί και προς τα έξω. Δηλαδή, όταν πούμε ότι σε μια προστατευόμενη περιοχή, στα Λευκά Όρη, που ευνοούμε τη βιολογική κτηνοτροφία και δούμε τα θετικά της αποτελέσματα, δεν θέλουμε να επεκτείνουμε τη βιολογική κτηνοτροφία και παραέξω. Γιατί να έχουμε εντατική κτηνοτροφία που έχει σειρά προβλημάτων. Όλοι θυμόμαστε στις υπερεντατικές εκμεταλλεύσεις τα προβλήματα, τα κοτόπουλα με διοξίνη ή τις τρελές αγελάδες κτλ. Γιατί ενώ εμείς έχουμε ένα προϊόν που είναι μισό βηματάκι πραγματικά, η κτηνοτροφία στην Κρήτη είναι μισό βηματάκι πριν την βιολογική κτηνοτροφία και μπορούμε να το αναδείξουμε και να το εκμεταλλευτούμε και οικονομικά. Γιατί όχι. Και να μην λειτουργούμε και πάντα υπό το βάρος μόνο και υπό το άγχος των προστίμων της Ευρώπης και του μπαμπούλα, ο οποίος μας λέει αν δεν τα κάνετε καλά, τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι για τις περιοχές. Έτσι είναι. Άρα, επαναλαμβάνω, οι προστατευόμενες περιοχές είναι προνομιακός χώρος που μπορούμε να διαχύσουμε καλές πρακτικές προς τα έξω. Και αυτό θα έπρεπε να είναι. Να είναι το παράδειγμά μας, το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε και άλλες περιοχές. Μακάρι να γίνει αυτό, και δεν ξέρω και αν τελικά και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας υπάρχει συχνά η όχληση από φορείς, και το λέω το όχληση, εσείς προφανώς και θα το κάνετε με μεγάλη χαρά αν σας ζητηθεί, αλλά υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον από τους φορείς. Συνεχές και σε όλες τις μορφές. Από εκκλήσεις να παίξει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ένα ρόλο αστυνομίας μέχρι να βοηθήσει σε σχεδιασμούς. Εμείς ανταποκρινόμαστε, δεν έχουμε καμία, όσο μπορούμε δηλαδή, με όσες δυνάμεις έχουμε, γιατί είναι το αντικείμενό μας. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει απλώς να μελετάμε ακαδημαϊκά το τάδε πουλάκι, το τάδε λουλουδάκι ή τέτοια. Έχει και την εφαρμοσμένη του πλευρά το θέμα. Είμαστε συνέχεια σε αυτόν τον αγώνα. Και σε αυτές τις μελέτες νομίζω είστε. Και εσείς είστε συντονιστής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Έχουμε συμφωνήσει, έχουμε έρθει σε συμφωνία με τον μελετητή που ανέλαβε το έργο και μας έχει πάρει ως συμβούλους, επειδή ακριβώς μπορούσαμε να διαθέσουμε συμπυκνωμένη αυτή τη γνώση που υπήρχε. Κύριε Λιμπεράκη, προφανώς βεβαίως θα κατατεθούν πάρα πολλές προτάσεις από τους τοπικούς φορείς. Νομίζω γίνεται αντιληπτό ότι πολλές ή περισσότερες δεν θα γίνουν τελικά αποδεκτές, νομίζω, εκ των πραγμάτων, εκ του πρακτέου. Ή κάποιες, ένας σημαντικός αριθμός, έτσι δεν είναι τελικά. Η εμπειρία μου έχει δείξει ότι κατά κανόνα εκτός αν είναι κάτι εξαιρετικά τραβηγμένο, δεν γίνεται οι προτάσεις των τοπικών φορέων, ειδικά της αυτοδιοίκησης, στη μία ή την άλλη τους μορφή γίνονται δεκτές. Γιατί είναι από την εμπειρία των ανθρώπων εκεί. Δεν μπορείς εσύ να έρθεις από τη μελέτη του περιβάλλοντος χωρίς να αντιμετωπίσεις την καθημερινότητα του Δήμου και να πεις «Α, εγώ έχω αυτή τη φοβερή σοφία να καταθέσω». Είναι εξίσου σημαντική η τοπική γνώση που θα έρθει από τον Άρα εισακούγονται. Φυσικά. Και μάλιστα ειδικά στις περιπτώσεις, σε όλες τις περιπτώσεις των μελετών της Κρήτης έγιναν πάρα πολλές συναντήσεις με δήμους, με συλλόγους, με υπηρεσίες πάνω σε αυτό το θέμα και συζητήθηκαν οι προτάσεις, έγινε ένα... Καταλαβαίνετε, για κάθε πρόβλημα η λύση που προτείνεις, όσο τη συζητάς και τη λιένεις και βρίσκεις τις γωνίες που δημιουργούν πρόβλημα, γίνεται ακόμα καλύτερη. Αυτή είναι η έννοια της διαβούλευσης. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Ναι. Αν το λέγαμε τυπικά, η διαβούλευση ήταν μία μέρα, στέλνεις προτάσεις, τελείως. Όμως δεν το αντιμετωπίσαμε έτσι τυπικά. Γίνανε αρκετές τεχνικές συναντήσεις με την αυτοδιοίκηση κυρίως, ο πιο συχνός συνομιλητής στην αυτοδιοίκηση, για να λυθούν τοπικά προβλήματα που δεν μπορεί να είναι τα ίδια η προσέγγιση τους, όπως είπα, στη Σιτία και στη Γραμπούσα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιμπεράκη, για αυτή τη συζήτηση και ευχόμαστε γρήγορα να έχουμε και εξελίξεις, θετικές εξελίξεις και να το δούμε όλο αυτό να ολοκληρώνεται, να παίρνει πλέον συγκεκριμένη μορφή. Θα μου δώσετε μόνο να πω ότι εκεί που πρέπει να κατατείνουν οι προσπάθειες όλων μας και οι πιέσεις όλων μας και της αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών και των πολιτικών μας, των βουλευτών μας κτλ. Προεδρικά διατάγματα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εάν δεν έχουμε το θεσμικό πλαίσιο, είμαστε σε κινούμενη άμμο. Μιλάμε στον αέρα. Τα προεδρικά διατάγματα βάζουν μια καθοριστική γραμμή στον τρόπο που έχουμε στη σχέση μας με τη φύση. Το κρατάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.